την διαδικασία αυτή με τη σύνδεξη των τμήματων, όπως έχετε ακούσει. Είναι καινούργια μόδα αυτή. Προφανώς στα πλαίσια των περικοπών που έχουν αποφασίσει των τεράστιων περικοπών για υγεία και παιδεία, έχουμε και αυτή τη σύνδεξη τμήματων, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια τρομακτική και μια ζωφερή κατάσταση στα σχολεία αυτή τη στιγμή. Παιδιά τα οποία έχουν επιλέξει συγκεκριμένες ειδικότητες να μην μπορούν να τις κάνουν, να πρέπει να μετακινηθούν σε άλλα ΕΠΑΛ, σε άλλα σχολεία, τα οποία πολλές φορές, σε πολλές περιπτώσεις, είναι απομακρυσμένα από το δικό τους, δεν έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν, που σημαίνει ότι θα πρέπει να αλλάξουν ειδικότητα. Καταστάσεις οι οποίες δεν μπορούμε να τις κατανοήσουμε πραγματικά όταν κόβονται τμήματα που δεν συμπληρώνουν τον απαραίτητο αριθμό που ζητάνε για ένα άτομο. Έτσι, σχετικά στα σχολεία επαρχιακά, τα οποία όπως καταλαβαίνουμε οι μαθητές δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν μια διαφορετική επιλογή. Και έχουμε και τον κύριο Υπουργό να βγαίνει και να δηλώνει ότι, δίνοντας σαν παράδειγμα την Κηφισιά, παρακαλώ, που ένα σχολείο της Κηφισιάς με 6 παιδιά λέει και 6 ένα διπλανό σχολείο, γιατί να μην τις επιδειχθούν να κάνουν ένα τμήμα. Δεν μίλησε ο άνθρωπος αυτός για τα επαρχιακά απομονωμένα σχολεία, τα οποία τα παιδιά δεν έχουν τη δυνατότητα αυτής της επιλογής. Λοιπόν, στα πλαίσια λοιπόν της επιλογής που έχουν κάνει για να διαλύσουν κάθε δημόσιο κοινωνικό αγαθό όπως είναι η υγεία και η παιδεία, έχουμε και όλες αυτές τις αποφάσεις που παίρνονται ερήμην μας για μία ακόμη φορά. Έτσι, θα συζητήσουμε ακόμα εδώ πέρα για όλη αυτή την οικονομική εξαθλίωση που υφιστάμεθα σαν εκπαιδευτική, για αυτή την ντροπή πραγματικά για την κοινωνία μας. Είναι οδιόριστη εκπαιδευτική αυτή τη στιγμή να έχουν ένα μισθό της τάξης 776 ευρώ. Με αυτή την έννοια θεωρούμε ότι το κλείσιμο ειδικοτήτων και τομέων και βεβαίως η συρρήκνωση μαθητών 28 έως 30 σε ένα τμήμα είναι μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις στην εκπαίδευση με τα πολιτευτικά. Δηλώνουμε στον κύριο Περιακάκη που χθες είπε ότι απλώς κλείνει τμήματα 2 και 3 μαθητών, ότι δίνει τη χαριστική βολή στην εκπαίδευση και ζητούμε πρώτα-πρώτα να πάψει να χαρακτηρίζει τα τμήματα ολιγομελή, να λειτουργήσουν όλα τα βαφτιζόμενα ολιγομελή τμήματα. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε τη διάλυση συγχώνευση των τμήματων. Δεύτερον, ζητούμε 20 μαθητές στο τμήμα, 15 στην κατεύθυνση και 10 στα εργαστήρια. Αυτό είναι το πάγιο αίτημά μας. Ζητούμε από την κυβέρνηση να λύσει το ζήτημα το κτηριακό. Είμαστε σε μια πόλη που πλήττεται, γιατί έχει σχολιά στην επαρχία που αντιμετωπίστηκαν από το, που γκρεμίστηκαν από το σεισμό και είναι μετέωρα. Έχουμε τα σχολεία της ειδικής αγωγής που απειλούνται. Έχουμε τμήματα μέσα στην πόλη 30 παιδιών και δεν λαμβάνουν μέτρα για τη σχολική στέγη. Ζητούμε μέτρα αντισημικής θωράκισης και βέβαια λέμε οι συνάδελφοί μας νεοδιόριστοι να μονιμοποιηθούν εδώ και τώρα όλοι. Υπάρχει η πρώτη φάση εγγραφών όπου έγινε τέλη Ιουνίου. Εκεί είχαν εγκριθεί κάποιες ειδικότητες, γραφτήκανε κάποια παιδιά. Δυστυχώς τα παιδιά τα δικά μας, τα ΕΠΑΛ, έχουν συνηθίσει και έρχονται και γράφονται Σεπτέμβριο. Λόγω του ότι δουλεύουν και όλα αυτά, την προθεσμία αυτή στην πρώτη φάση εγγραφών δεν την προλάβανε. Και ήρθαν να γραφτούν στη δεύτερη φάση εγγραφών. Όμως ερχόμενοι ήταν ότι οι ειδικότητες που θέλουν να ακολουθήσουν δεν υπήρχαν. Γιατί αυτά τα τμήματα τα καταργήσανε. Και μάλιστα τμήματα τα οποία είχαν γραφτεί 9 παιδιά. Δηλαδή, 9 παιδιά θα θεωρούσαν λίγο μιλές. Άρα, δηλαδή, τα τμήματα αυτά δεν έπρεπε να τα καταργήσουν, να αφήσουν να συνεχιστούν οι εγγραφές να γίνονται. Δηλαδή, μας έρχονται αυτή τη στιγμή και γράφονται τα παιδιά που δεν είχαν γραφτεί τότε. Και αναγκάζουν τα παιδιά να πάνε σε άλλες ειδικότητες που δεν τις θέλουν με τίποτα. Στην καλύτερη περίπτωση, αν υπάρχει αυτή η ειδικότητα σε ένα άλλο ΕΠΑΛ, κάπου αλλού, σε ένα άλλο σχολείο, που και αυτό δεν το θέλουν τα παιδιά να αλλάξουν περιβάλλον και είναι και πιο μακριά, είναι πιο δύσκολο αυτό για αυτά. Και επίσης υπάρχουν και κάποιες άλλες ειδικότητες, οι οποίες δεν υπάρχουν σε όλο τον νομό και στην Κρήτη. Οι οποίες μάλιστα είχαν εγκριθεί για πρώτη φορά τώρα. Δηλαδή, τις περιμένουμε εδώ και χρόνια αυτές τις ειδικότητες να εγκριθούν. Εγκριθήκανε, αλλά δεν αφήσαν τα παιδιά να γραφτούν. Άρα λοιπόν, το αίτημά σας ποιο είναι πλέον, τι πρέπει να δηλαδή, γίνει για να αλλάξει θα πρέπει να αφήσουν τα παιδιά, να αφήσουν ανοιχτές τις ειδικότητες που είχαν εγκριθεί και να αφήσουν τα παιδιά να γραφτούν όπου θέλουν ελεύθερα.